την ανάγκη να μελετηθούν και να υλοποιηθούν παράλληλα με την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ τα απαιτούμενα έργα για τη θωράκιση των περιοχών από τα πλημμυρικά φαινόμενα, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, τονίζει ο τεχνικός κόσμος. Όπως έχει γίνει γνωστό, στο σχεδιασμό του ΒΟΑΚ δεν περιλαμβάνονται μελέτες απορροής ομβρίων υδάτων σε φυσικούς αποδέκτες, καθώς οι παρεμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης από Χανιά μέχρι Χερσόνησο, αλλά αρμοδιότητα άλλων φορέων. Η μελέτη πράγματι δεν προβλέπει εκεί τα διευθέτηση των ομβρίων. Σε κάποιες περιοχές ήδη εκπονείται αυτή η μελέτη από την περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως είναι στα Μάλια, στη Χερσόνησο, στις Γούβες. Εκεί θα γίνεται μια συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου, διότι εξ όσων γνωρίζω υπάρχει μια σχετική χρηματοδότηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην περιοχή αυτή που υπάρχουν κενά, σημαντικά κενά και σοβαροί κίνδυνοι, να καλυφθεί το θέμα της οριοθέτησης και της διευθέτησης και τα έργα που θα προκύψουν να δούμε πού μπορούν να ενταχθούν. Και γνωρίζουμε το πρόβλημα, διότι ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα ρέματα έχουν γίνει δρόμοι, αρκετά από αυτά τα ρέματα έχουν περιοριστεί. Να διευθετηθούν, πρώτα απ' όλα να φτιαχτούν οι μελέτες διευθέτησης, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για τη διάνοιξη των ρεμάτων και στη συνέχεια να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα τα οποία θα είναι συνοδά του Βόρειου Δικού Άξονα. Έχουμε τεράστια παράρεμάτια δόμηση, η οποία είναι μέσα στις κήτες και στην οποία δεν έχουν πάρθει μέτρα. Την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις, ώστε να μελετηθεί το σύνολο των θέσεων στο νέο ΒΟΑΚ, προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια ύδατα σε φυσικούς αποδέκτες, τονίζει και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία έχει επισημάνει τις αδυναμίες και τα προβλήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και η Περιφέρεια και οι Δήμοι προφανώς ετούνται και χρήματα και να γίνουν οι μελέτες. Απλώς αυτά πρέπει να γίνουν συνολικά και πρέπει να γίνουν από τις αρχές. Διότι εδώ στην Κρήτη ειδικά. Έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το γεγονός ότι έγιναν σχέδια πόλης χωρίς να έχουν καν οριοθετηθεί και διευθετηθεί ρέματα. Και σε συνδυασμό με τις πλημμύρες που έχουμε δει τα αποτελέσματα, αυτό δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Με την έννοια αυτή κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν μπορούμε να αφαιθούμε σαν Κρήτη και να περιμένουμε ότι θα έρθει ένας ΒΟΑΚ. Τα συνοδά έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν πέραν του Βόρειου Δικού Άξονα, των αντιπλημμυρικών που συνοδεύουν το Βόρειο Δικό Άξονα, είναι ευθύνη της περιφέρειας. Όμως, εμείς ως Τεχνικό Μελητήριο θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι ευθύνη του Υπουργείου και εν τέλει ευθύνη του αναδόχου ή του παροχωρησιούχου, ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να βάλουμε ένα έργο μέσα το οποίο δημιουργεί κινδύνους στους οικισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιοχές που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα μελέτες, όπως για παράδειγμα σε Γούβες, Σταλίδα, Μάλια, Κουτουλουφάρι και όχι μόνο. Και ό,τι δεν μπορεί να γίνει, προφανώς θα πρέπει να βοηθήσει και το Υπουργείο και από πλευράς χρηματοδότησης και από πλευράς ένταξης μελετών και έργων.